Ο Μήτραν Παρθενική, Άγια σα το τόκο σου και χείρα του Σιμεών, ευλογήσα σα έπρεπε. Προφάσα και νύ, Χριστέ ο Θεός Αλληρήνευσον εν πολέμης το πολίτευμα και κρατέωσαν βασιλήσους ηγάπη ο μόνος φίλος. Χαίρετε πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ, αδελφοί και ακροατές. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή μας και σήμερα με την χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για την εορτή της υπαπαντής του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η υπαπαντή του Χριστού εορτάζεται στις 2 του μηνός Φεβρουαρίου. Όταν συμπληρώθηκαν οι 40 ημέρες από την γέννηση του Χριστού, όπου στις 40 ημέρες από την γέννηση όριζε ο μοσαϊκός νόμος τον καθαρισμό της μητέρας και του νεογέννητου. Και έτσι λοιπόν η υπεραγία Θεοτόκος με τον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα ήρθαν φέρνοντας το Θείο Βρέφος στην Ιερουσαλήμ για να το παρουσιάσουν στον Κύριο. Η Θεοτόκος επειδή γέννησε τον Πανακύρατο και Πεντακάθαρο Κύριο, συνεπώς δεν είχε καμία ανάγκη καθαρισμού αλλά όπως είπαμε και σε άλλες εκπομπές μας, ο Χριστός ως άνθρωπος έκανε τελεία υπακοή στον νόμο τον οποίο ο ίδιος έδωσε, ήταν τύπος και υπογραμμός όσον αφορά τα θέματα του νόμου ο Χριστός, για να μας δείξει και εμάς ότι πρέπει να κάνουμε υπακοή στον νόμο του Θεού. Κάθε πρωτότοκο αγόρι ανήκε δικαιωματικά στον Κύριο, έτσι όριζε ο Μοσαϊκός νόμος, και έπρεπε να του αφιερωθεί στο ναό και κατά κάποιο τρόπο να εξαγοραστεί με την θυσιαστική προσφορά ενός αμνού ενός έτους ή δύο τριγωνιών ή δύο περιστεριών για τις φτωχές οικογένειες. Αυτά όριζε ο νόμος ότι κάθε πρωτότοκο αγόρι ανήκε στον Κύριο και έπρεπε οι γονείς του να πάνε στο ναό του Σολομόντος και να θυσιάσουν ένα αρνί το οποίο να ήταν ενό έτου. Ή δύο τριγόνια ή δύο περιστέρια, αν ήσαν φτωχοί. Ο κύριο του ουρανού και τη γη, ο νομοθέτη του λαού του Ισραήλ, δεν ήλθε να καταλύσει τον νόμο, αλλά να τον συμπληρώσει. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και έκανε υπακοή σε όλα τα προστάγματα του νόμου ο Χριστός μας ο οποίος είναι πηγή κάθε δωρεάς και κάθε χάριτος, με το να γίνει άνθρωπος για την αγάπη του προς εμάς, γίνεται ο ταπεινότερος και πτωχότερος ανάμεσά μας. Υποτάσσεται στον νόμο που Εκείνος μας έδωσε και που εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε παύσει καθημερινά να τον παραβιάζουμε, δείχνοντά μας ο Χριστός με αυτόν τον τρόπο ότι η υπακοή στο Θεό είναι η οδός της συμφιλίωσής μας με το Θεό. Παρόλο που ο Χριστός, αλλά και η Πανάμωμη μητέρα Του, δεν είχαν ανάγκη καθαρισμού, την 8η ημέρα υπέβαλε την σάρκα Του στην περιτομή και παρέμεινε κατόπιν στην Βιθλεέμ να περάσει το καθορισμένο διάστημα για να παρουσιάσει στο ναό της δόξης Του αυτό το σώμα που προσέλαβε για να το καταστήσει νέο τέλειο ναό της θεότητός Του. Ο Χριστό μα δηλαδή και η Θεοτόκος δεν είχαν καμία ανάγκη καθαρισμού. Κι όμω παρόλα αυτά ο Χριστό έκανε υπακοή, υπευλήθη την 8η ημέρα στην περιτομή και κατόπιν περίμενε στη Βηθλεέμ να συμπληρωθούν οι 40 ημέρε για να έρθει στο ναό των Ιεροσολύμων και να παρουσιάσει στο ναό το σώμα του το οποίο το σώμα το ανθρώπινο Χριστό το προσέλαβε για να το κάνει ναό του Αγίου Πνεύματος. Αυτός ο απρόσιτος και απερινόητος Θεός συγκαταβαίνει να ανταλλαγεί με την προσφορά των πτωχών, τα περιστέρια και τα τριγόνια, σύμβολα της αγνότητος, της ειρήνης και της αθωότητος που ο φιλάνθρωπος Σωτήρ ήρθε στον κόσμο να μας φέρει. Επειδή η υπεραγία Θεοτόκος με τον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα ήσαν φτωχοί, δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να προσφέρουν ένα αρνί Γι' αυτό και προσέφεραν δύο περιστέρια και δύο τριγόνια, τα οποία συμβολίζουν την αγνότητα, την ειρήνη και την αθωότητα, την οποία ήρθε ο φιλάνθρωπος Χριστός να φέρει στον κόσμο. Φθάνοντας στο ναό του Θεού, τους υποδέχθηκε ο αρχιερέας Ζαχαρίας, ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ο οποίος απρόσμενα οδήγησε την υπεραγία Θεοτόκο στον τόπο μέσα στο ναό όπου ήταν προορισμένος για τις Παρθένες. Και το γεγονός αυτό αγαπητοί αδελφοί ήταν αφορμή για να θανατώσουν τον Άγιο Ζαχαρία τον πατέρα του προδρόμου μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Επειδή έβαζε την υπεραγία Θεοτόκο στον τόπο που κάθονταν οι Παρθένες μέσα στο ναό και διεκήρυται ο Άγιος Ζαχαρίας ότι η Θεοτόκος είναι αϊπάρθενος. Αυτοί όμω οι φανατισμένοι και βλάσφημοι, γραμματείς και φαρισαίοι και όλοι αυτοί οι ολέθροι ω σπήρα που αργότερα θα σταύρωναν το Χριστό, δεν μπορούσαν να το δεχθούν αυτό. Τη στιγμή λοιπόν που μπήκαν στο ναό οι Θεοτόκο με τον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα και τον κύριο ημών Ιησού Χριστό, έφτασε εκείνη την ώρα στο ναό ένα άνθρωπο ονόματι Σιμεών ο οποίος ήταν δίκαιος και ευλαβή στηρητή των εντολών του Θεού και περίμενε εδώ και πολλά χρόνια την εκπλήρωση της προφητείας του, που του είχε εμπνεύσει το Άγιο Πνεύμα, ότι δηλαδή δεν θα πέθαινε πριν δει και αγγίξει το Σωτήρα Χριστό. Ο γέροντας αυτός που στο πρόσωπό του εικονιζόταν η απεώνων προσδοκία του Ισραήλ, σήκωσε τότε τους βραχίονές του με τα χέρια του καλυμμένα από τις πτυχές των ηματίων του, είχε καλύψει δηλαδή τα χέρια του για να δεχθεί τον σωτήρα, σαν να ήταν θρόνος χερουβικός. Και ευχαριστώντας το Θεό είπε «Νην πολύ τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμοί μου το σωτήριών σου, ο η τίμα σας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Είπε δηλαδή, τώρα δέσποτα Κύριε, μπορείς να πάρεις το δούλο σου από αυτόν τον κόσμο ευτυχισμένο, σύμφωνα προς τον λόγο σου, διότι τα μάτια μου είδαν τον σωτήρα, τον οποίον ετοίμασες για όλους τους λαούς. Φως για να φωτίζει τους εθνικούς, δηλαδή τους ειδωλολάτρες, και για να λαμπρύνει τον λαό του Ισραήλ. Η Διαθήκη του Ισραήλ που ακυρώθηκε για τις παρουσίας του Χριστού και ο σκοτεινός νόμος ζητούσαν διαμέσω του προφήτου Σιμεών να αποσυρθούν μπροστά στο φως της θεία Χάριτος. Ο γέροντας Σιμεών βλέποντας και αγγίζοντας τον Σωτήρα που είχαν αναγγείλει και προετοιμάσει οι δίκαιοι και οι προφήτες από αιώνες, μπορούσε πια να ζητήσει με παρηγοριά από τον Θεό να τον λυτρώσει από τα δεσμά της σαρκός και της φθοράς, για να κάνει τόπο στην αιώνια νεότητα της Εκκλησίας. Ανήγγειλε έτσι επισήμως την κατάργηση των προτυπώσεων και απήγγειλε την εσχάτη προφητεία όσον αφορά τον Σωτήρα. Είπε δηλαδή ο Άγιος Σιμεών στην μητέρα του ότι την καρδία σου θα την διαπεράσει ρομφαία δίστομος και το σωτήριο πάθος του και η ζωοποιός ανάστασή του θα είναι σημείο αντιλεγόμενο και θα επιφέρει την πτώση των ασεβών και την ύψωση όσων θα πιστέψουν σε Αυτόν. Μια γυναίκα ονόματι Άννα από την φιλία Σύρ, η οποία ήταν προχωρημένη ηλικία και γνωστή σε όσους σύχναζαν στο ναό, γιατί μετά από επτά χρόνια γάμου είχε χειρεύσει και έκτοτε υπηρετούσε εκεί διαρκώς τον Θεό. Καθόταν συνεχόμενα στο ναό, αναμένοντας την έλευση του Μεσσία με νηστεία και προσευχή. Και η γυναίκα αυτή προχώρησε προς το πεδίο και άρχισε να δοξάζει τον Θεό, αναγγέλλοντας σε όλους την λύτρωση του Ισραήλ. Οι παρευρισκόμενοι Φαρισαίοι, ακούγοντας τέτοιες αποκαλύψεις και έξαλλοι που έβλεπαν την Μαρία μεταξύ των Παρθένων, έσπευσαν να αναφέρουν τα συμβάντα στον βασιλιά Ηρώδη. Εκείνος κατάλαβε ότι το παιδί πρέπει να ήταν ο νέος βασιλέας, για τον οποίον του είχαν κάνει λόγο οι μάγοι, που είχαν ακολουθήσει το αστέρι από την Ανατολή, και έστειλε αμέσως στρατιώτες να τον θανατώσουν. Προειδοποιημένοι εν γέρος, η Μαρία και ο Ιωσήφ άφησαν την Ιερουσαλήμ και κατέφυγαν στην Αίγυπτο, οδηγημένοι από άγγελο Κυρίου. Εκεί στην Αίγυπτο εκάθισαν τρία χρόνια και έπειτα δεν επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ αλλά πήγαν στην Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ως παιδί μεγάλωνε ήσυχα, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για την δημόσια αποστολή Του. Όπω είπαμε και σε άλλη εκπομπή μα, εκεί που λέγαμε για την περιτομή του Χριστού, ένα Ιουδαίο μέχρι το τριακοστό έτο τη ηλικία του, όπου τότε γινόταν και η ενηλικίωση, δεν επιτρεπόταν να κάνει παραπάνω από τρει δημόσιε εμφανίσει. Αυτέ δηλαδή τι οποίε έκανε και ο Χριστό μα, γιατί ο Χριστό, όπω είπαμε, έκανε υπακοή στον νόμο. Πρώτη δημόσια εμφάνιση, 8 ημέρε μετά από την γέννηση, στην περιτομή δεύτερη δημόσια εμφάνιση 40 ημέρες μετά από τη γέννηση στην Ιπαπαντή και τρίτη δημόσια εμφάνιση 12 ετής στο ναό. Και από τα 12 μέχρι τα 30 ο Χριστός μας έκανε υπακοή στην υπεραγία Θεοτόκο την μητέρα του και στον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα και όταν μεγάλωσε και μπορούσε να εργαστεί εργαζόταν μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ στο Ξυλουργείο και στις διάφορες εργασίες που έκαναν εκείνη την εποχή. Και τώρα ας πούμε και δύο λόγια για τον Άγιο Σιμεών τον Πρεσβήτη και την Αγία Άννα την Προφήτηδα. Ο δίκαιος Σιμεών καταγόταν από την Αίγυπτο και ήσαν μεταξύ των εβδομήκοντα σοφών Εβραίων που μετέφρασαν την Παλαιά Διαθήκη. Ο Πτολεμαίος ο φιλάδελφος, ο οποίος ήταν από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου και βασίλευσε από το 285 έως το 246 π.Χ., πήρε 70 σοφούς Εβραίους, για την ακρίβεια 72 ήσαν, για να μεταφράσουν στα ελληνικά την Εβραϊκή Βίβλο, την Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό το έκανε ο Πτολεμαίος διότι ήθελε να συγκεντρώσει όλα τα ιερά βιβλία από όλο τον κόσμο και να τα έχει στην αρχαία ελληνική διάλεκτο, εκεί στην βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας. Αλλά και ένας δεύτερος λόγος ήταν διότι οι υπήκοοι του κράτους του που ήσαν Εβραίοι και ζούσαν εκεί, είχαν ξεχάσει τη μητρική τους γλώσσα την Εβραϊκή και μιλούσαν ελληνικά, τα οποία τότε ήταν παγκόσμια γλώσσα. Έφτασαν λοιπόν οι 72 σοφοί στην Αλεξάνδρεια και ξεκίνησαν την μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης. Πήραν το πρωτότυπο και το μετέφεραν στα ελληνικά. Και ο δίκαιος Σιμεών είχε αναλάβει την μετάφραση του βιβλίου του προφήτου Ισαΐου. Όταν έφτασε στο περίφημο εδάφιο που ο προφήτης Ισαΐας προφητεύει την εκπαρθένου γέννηση του Χριστού λέγοντας «Ιδού η Παρθένος έξι» και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίο σημαίνει ότι η Παρθένος θα συλλάβει στην κοιλία της και θα γεννήσει ιό και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, το οποίο Εμμανουήλ σημαίνει ο Θεός με θυμών. Και ποιοι θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ όσοι θα πιστέψουν σε Αυτόν. Ο δίκαιος Σιμεών όμως δεν μπορούσε αυτό να το κατανοήσει τι σήμαινε και γεμάτος από αμηχανία πήρε το μαχαιρίδιο για να ξύσει τη λέξη παρθένος και να γράψει την λέξη νεανής, δηλαδή μικρή κοπέλα. Τη στιγμή εκείνη όμως, άγγελος Κυρίου του φανερώθηκε και του άρπαξε το χέρι και τον εμπόδισε να αλλάξει το ιερό κείμενο, εξηγώντας του ότι αυτό που του φαινόταν αδύνατο ήταν στην πραγματικότητα η προφητεία για την έλευση στον κόσμο του Ιού του Θεού και για του λόγου το αληθές για να πιστεί ο δίκαιος Σιμεών του υποσχέθηκε ο άγγελος ότι δεν θα τον έβρισκε σωματικός θάνατος έως ότου δει και αγγίξει στα χέρια του τον Μεσσία, τον Υιό της Παρθένου. Όταν μετά από πολλούς χρόνους ο Χριστός οδηγήθηκε από την υπεραγία Θεοτόκο στο ναό της Ιερουσαλήμ, το Πνεύμα το Άγιο αποκάλυψε στον πρεσβήτη Σιμεών ότι η ώρα να εκπληρωθεί η υπόσχεση είχε φτάσει. Έσπευσε στο ναό και παίρνοντα το παιδί στη λαγκαλιά του, μπόρεσε να πει με όλη την καρδιά του στο Θεό, «Τώρα, Κύριε, μπορείς να με πάρεις εν ειρήνη, όπως ακριβώς μου υποσχέθηκες». Και όντως, εκοιμήθη εν ειρήνη λίγες ημέρες αργότερα. Η Αγία Προφήτη Σάνα, η θυγατέρα του Φανουήλ, από την φυλή του Ασύρ ήταν 84 ετών. Μετά από τον πρόωρο θάνατο του σύζυγου της, πέρασε την υπόλοιπη ζωή της στο ναό, με την ελπίδα της ελεύσεως του σατήρος. Η μνήμη των δικαίων Σιμεών και Άνης εορτάζεται την επομένη από την υπαπαντή στις 3 του μηνός Φεβρουαρίου. Στο σημείο αυτό, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.